Γνωρίζουμε ήδη ότι η βιταμίνη D παίζει καθοριστικό ρόλο σε όλα. Από την υγεία των οστών μέχρι τη λειτουργία του ενοσπιτικού μας, της άμυνάς μας δηλαδή, απέναντι σε πολλούς κινδύνους όπως οι λοιμώξεις. Αλλά μπορούν τα χαμηλά επίπεδα της βιταμίνης D να επηρεάζουν επίσης τη διάθεση και να συμμετέχουν στην παθογένεια των καταθλιπτικών συμπτωμάτων? Η σχέση μεταξύ της ανεπάρκειας στη βιταμίνη D και των καταθλιπτικών συμπτωμάτων είναι καλά τεκμηριωμένη από τα ήδη διαθέσιμα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας. Έχει επίσης διαπιστωθεί ότι οι ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται καλά σε αντικαταθλιπτικά φάρμακα ενδέχεται να έχουν χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D στο αίμα τους. Μάλιστα, μόλις προσθέσουμε συμπληρώματα βιταμίνης D, η ανταπόκριση στη φαρμακευτική αγωγή βελτιώνεται. Τι όμως σημαίνει ανεπάρκεια βιταμίνης D? Όταν το δέρμα μας εκτίθεται στον ήλιο, δημιουργεί βιταμίνη D από ένα πρόδρομο μόριο της χοληστερόλης, την 7-δεϊδροχοληστερόλη, στα κύτταρα του δέρματος. Οι άνθρωποι με ανοιχτόχρωμο δέρμα και όσοι είναι νεότεροι στην ηλικία μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε βιταμίνη D πολύ καλύτερα από εκείνους με σκουρόχρωμο δέρμα, όπως οι περισσότεροι Έλληνες και οι 70 ετών και άνω. Οι άνθρωποι στην σύγχρονη εποχή ζούμε στη σκιά των κτηρίων και δραστηριοποιούμαστε κυρίως σε εσωτερικούς χώρους. Δηλαδή, έχουμε έναν τρόπο ζωής αρκετά διαφορετικό από αυτόν που προβλέπει ο κατασκευαστής. Δεν κυνηγάμε την τροφή μας στη φύση γιατί την αγοράζουμε στο σούπερ μάρκετ. Δεν ψάχνουμε νερό στη φύση γιατί ανοίγουμε τη βρύση στο σπίτι μας. Έτσι, έως και 4 στους 10 καταλήγουμε με ανεπάρκεια στη βιταμίνη D, γιατί περνάμε περισσότερο χρόνο στη σκιά. Και όπως σας είπα πιο πριν, όσο πιο σκουρόχρωμη και μεγαλύτερη στην ηλικία, τόσο αυτό είναι πιθανότερο. Η ανεπάρκεια στη βιταμίνη D είναι επομένως πολύ συχνή και η επιστημονική έρευνα αποδεικνύει σιγά σιγά τις επιπτώσεις αυτής της ανεπάρκειας στη σωματική και στην ψυχική μας υγεία. Η επαρκής βιταμίνη D επηρεάζει θετικά πολλές κυταρικές λειτουργίες με τις αντιφλεγμονώδεις και νευροπροστατευτικές ιδιότητές της. Οι άνθρωποι με ανεπάρκεια βιταμίνης D διατρέχουν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο κατάθλιψης από τους ανθρώπους με φυσιολογικά επίπεδα. Μια μελέτη από την Ολλανδία διαπίστωσε, για παράδειγμα, ότι όσοι ζουν με την κατάθλιψη έχουν 14% χαμηλότερες συγκεντρώσεις βιταμίνης D και συγκεκριμένα τις 25 υδροξυβιταμίνης D, μιας μορφής βιταμίνης D μετρήσιμης στο αίμα, σε σύγκριση με εκείνους που δεν έχουν διαγνωστεί με κατάθλιψη. Εκτός από τα συμπτώματα στη διάθεση, υπάρχουν πολλά ακόμα σημεία που συσχετίζονται με αυτή την ανεπάρκεια και τα οποία είναι πιθανό να δείχνουν την ανεπάρκεια, όπως η αδυναμία των οστών, δηλαδή εύκολα κατάγματα, πόνοι στα οστά και στους μύες, ειδικά σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας, μυϊκή αδυναμία, κούραση, διακυμάνσεις της διάθεσης, νευρογνωστική δυσλειτουργία όπως η δυσκολία στη μνήμη, φτωχή συγκέντρωση, διαταραχές στον ύπνο και άλλα. Ασφαλώς, η ανεπάρκεια στη βιταμίνη D δεν είναι η μοναδική αιτία για αυτά τα προειδοποιητικά σημεία, αλλά είναι πολύ εύκολο να συζητήσουμε με τον γιατρό μας και να εξεταστούμε για τη βιταμίνη D. Με τα πρώτα σημάδια παρατεταμένης ή μεγάλης θλίψης ή απώλειας του ενδιαφέροντός μας για όσα είχαν ενδιαφέρον για εμάς, πρέπει να μιλήσουμε στο γιατρό μας. Συμπτώματα κατάθλιψης, ανεξάρτητα της αιτιολογίας της, είναι για παράδειγμα η μειωμένη απόδοσή μας στη δουλειά, η δυσκολία να βάλουμε σε σειρά τις σκέψεις μας ή να συγκεντρωθούμε σε μια πνευματική δραστηριότητα, όπως το βιβλίο που προσπαθούμε να διαβάσουμε, το μειωμένο ενδιαφέρον μας για συναναστροφή ή για τα χόμπι μας, η διαρκή σκόπωση ή η μειωμένη ενέργεια, η ευερεθιστότητα ή ο εύκολος θυμός, η απώλεια στην όρεξή μας για το φαγητό ή ξαφνικές τάσεις να φάμε πολύ, η χαμηλή αυτοεκτίμηση ή η έλλειψη κινήτρου για τη ζωή, η σωματική πόνη, το ευερέθιστο έντερο, η πονοκέφαλη, οι ταχυκαρδίες, ο κόμπος στο λαιμό μας ή στο στομάχι, η απερίσκεπτη κατάχρηση αλκοόλ ή άλλων ουσιών για να νιώθουμε καλά ή ο τζόγος. Αυτό καθεαυτό το συνέστημα της θλίψης και η σκέψη ότι δεν αξίζουμε. Οι κακές σκέψεις που μπορεί να κάνουμε αυθόρμητα για την αξία της ίδιας της ζωής, η δυσκολία να κοιμηθούμε καλά και οι παρατεταμένες αλλαγές στο μοτίβο του ύπνου μας, όπως οι αφυπνίσεις χωρίς λόγο μέσα στη νύχτα ή νωρίτερα από το συνηθισμένο,
οι αλλαγές στο σωματικό βάρος μας. Τα συμπληρώματα βιταμίνης D βελτιώνουν τη διάθεση και μειώνουν τα συμπτώματα κατάθλιψης, αλλά χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο εξής. Η βιταμίνη D είναι μια λιποδιαλυτή βιταμίνη. Αυτό σημαίνει ότι αθροίζεται στον οργανισμό μας. Αν τη λάβουμε με συμπληρώματα διατροφής χωρίς εξέταση, τότε είναι εύκολο να οδηγηθούμε σε τοξικά επίπεδα, που μπορεί να έχουν ακόμη χειρότερα αποτελέσματα από την έλλειψη. Η επιστημονική έρευνα για τον προσδιορισμό των άριστων επιπέδων δεν έχει ολοκληρωθεί. Μολονότι υπάρχουν κατώτερα και ανώτερα όρια στις εξετάσεις αίματος που μπορούμε να κάνουμε σε ένα διαγνωστικό κέντρο, την πραγματική συνταγογράφηση αυτής της βιταμίνης την καθοδηγούν εκτός από τα όρια και τα ίδια τα συμπτώματα. Είναι σημαντικό να σας υπογραμμίσω ότι η επάρκεια στη βιταμίνη D δεν είναι αρκετή για να αποφύγουμε την κατάθλιψη. Ούτε η θεραπεία με συμπληρώματα διατροφής θεραπεύει την κατάθλιψη, οποιαδήποτε συμπληρώματα. Για παράδειγμα, μία εργασία με επικεφαλής ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Λογιόλα στο Σικάγο, που εξέτασε τη χρήση συμπληρωμάτων βιταμίνης D σε 46 γυναίκες με διαβήτη τύπου 2 και κατάθλιψη, διαπίστωσε σημαντική βελτίωση στην κατάθλιψη και στο άγχος. Το ίδιο και μία μελέτη από την Αυστραλία με δεδομένα από 15 έρευνες. Αλλά μία μελέτη που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Nutrition και εξέτασε δεδομένα από 9 δοκιμές με περισσότερους από 4.900 ανθρώπους που είχαν διαγνωστεί με κατάθλιψη, δεν ανέδειξε σημαντική βελτίωση στην κατάθλιψη με συμπληρώματα βιταμίνης D. Στο κανάλι μου μπορείτε να βρείτε και άλλα βίντεο για την κατάθλιψη. Μπορείτε να εγγραφείτε συνδρομητές με τη σχετική επιλογή κάτω δεξιά, ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για καινούργιο περιεχόμενο. Επίσης, μπορείτε να εγγραφείτε στο εξειδικευμένο πρόγραμμα αυτοβοήθειας «Κατάθλιψη και μελαγχολία» στο cureclass.gr για να βελτιώσετε πολύ ουσιαστικά τα συμπτώματα της κατάθλιψης που τυχόν αντιμετωπίζετε. Και βέβαια μπορείτε να μελετήσετε το βιβλίο μου «Κατάθλιψη» στη σειρά μικρές εισαγωγές που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Να είστε πάντα καλά!